Ύμνου Συφένιν, εργόδες εστίν. Μια νοσταλγική περιπλάνηση σε βυζαντινούς δρόμους της απαράμιλης ψαλτικής τέχνης. Αναδρομή ύφους και ήθους πάνω σε ψυχής ήχους. Επιμέλεια, παρουσίαση, Παναγιώτης Γαλάνης. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η εκπομπή Ύμνου Συφένιν, εργόδες εστίν, είναι και για μια ακόμη φορά κοντά σας, στους δέκτες σας, με ύμνους και με την γνωστή μας πια σε όλους αναδρομή ύφους και ήθους, πάνω σε ψυχής ήχους. Και λέμε ήχους διότι είμαστε μια μουσική εκπομπή που ασχολείται με την μουσική των Αγγέλων, τη βυζαντινή μας μουσική. Έτσι και εμείς από την πλευρά μας και από αυτήν εδώ τη θέση προσπαθούμε να τοποθετήσουμε ένα ακόμη λιθαράκι στο οικοδόμημα αυτό που λέγεται ελληνική, βυζαντινή, εκκλησιαστική μουσική και παράδοση. Για το λόγο αυτό υπάρχει μια διαδικτυακή τοποθεσία που μπορείτε να επισκέπτεστε όλοι εσείς που ασχολείστε με το διαδίκτυο πληκτρολογώντας τον τίτλο της εκπομπής «Ύμνου Συφένιν, εργόδες εστί». Την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής έχει ο Παναγιώτης Γαλάνης. Φίλες και φίλοι, θα τιμήσουμε και εμείς σήμερα από την πλευρά μας και από αυτήν εδώ τη θέση με ύμνους επίκαιρους την μεγάλη θεομητορική εορτή, τα εισόδια της Θεοτόκου, την είσοδο της κυρίας Θεοτόκου εις τον ναό. Και φυσικά συντροφιά με τον γέροντα Παΐσιο και με τις γλυκές αληθινές νουθεσίες του που μας δείχνουν όχι μόνο τον τρόπο για να κερδίσουμε τον παράδεισο αλλά για να είμαστε ευτυχισμένοι και σε αυτήν εδώ τη ζωή, διότι φυσικά θα πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια για αυτούς που αγωνίζονται. Ας ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως με δοξαστικό του Εσπερινού μετά το Τεχθήνε σε ήχο πλάγιου Τετάρτου που θα μας αποδώσει ο Θρασίβουλος Στανίτσας.
Σύμβουλος Τανίτσας μας απέδωσε το δοξαστικό του Εσπερνού μετά το τεχθήνε σε ηχοπλάγιο Τετάρτου. Γέροντα, όποιος έχει υπερηφάνεια πάντοτε λέει το καλό που κάνει, και να το πει και να μην το πει, το έχει μέσα το κρυφό καμάρι. Να, αυτές οι μέρες ήρθε κάποιος να με δει. Μου μιλούσε συνέχεια για τον εαυτό του και κάθε τόσο πρόσθετε. «Εις δόξαν Θεού τα λέω», έλεγε. «Εις δόξαν Θεού τα λέω». Με τρόπο το είπα, «Μήπως μπαίνει λίγο και η δόξα η δική σου?» «Α, όχι», μου λέει, «όλα εις δόξαν Θεού». Και τελικά δεν είχε έρθει να μου πει κάτι που τον απασχολούσε, αλλά να μου διηγηθεί τα κατορθώματά του εις δόξαν Θεού. Ενώ στην πραγματικότητα όλα τα έλεγε για τη δόξα τη δική του. Πάντως, όταν ο άνθρωπος κάνει γνωστό το καλό που κάνει και υπερηφανεύεται, πάντοτε το χάνει. Τότε και κουράζεται άσκοπα και κολλάζεται. Κάποιος που πρόκειται να γίνει ιερέας πήγε σε ένα απομονωμένο μοναστήρι να καθίσει 40 μέρες πριν τη χειροτονία του. Στις 38 όμως μέρες παρουσιάστηκε κάποια ανάγκη και χρειάστηκε να κατεβεί στον κόσμο. Μετά έκανε το παν να επιστρέψει για να μείνει ακόμα 2 μέρες, γιατί πώς θα έλεγε ότι κάθισε στην έρημο 40 μέρες πριν τη χειροτονία του. Βλέπεις και ο Μωυσής 40 μέρες κάθισε στο Σινά πριν πάρει τις 10 εντολές. Έλεγε μετά παντού, «Εγώ πριν από τη χειροτονία μου κάθισα στην ησυχία 40 ημέρες». Έτσι έρχεται η χάρις. Χίλιες φορές να καθόταν 20 μέρες ή 15 ή να μην καθόταν ούτε μια μέρα. Για να μην καφιέται ότι κάθισε 40 μέρες. Τότε περισσότερη χάρη θα είχε. Φίλες και φίλοι, θα περάσουμε να ακούσουμε στη συνέχεια το δοξαστικό των Αποστήχων από την Εορτή των Εισοδίων σε ηχοπλάγιο Δευτέρου, σήμερον τα Στήφη, και από την φωνή του Χαρίλαου Ταλιαδόρου. Oh.
Ακούσαμε τον Χαρίλαο Ταλιαδόρο να μας αποδίδει το δοξαστικό «Σήμερον τα στήφη». Έτσι, για να κλείσουμε και αυτόν τον κύκλο της εορτής των εισοδίων και να περάσουμε να ακούσουμε άλλα μέλη επίκαιρα, θα περάσουμε να ακούσουμε ένα τροπάριο των Ένων, «Λαμπαδιφόρη Παρθένε», ήχο πρώτο, από τον Μανώλη Χατζημάρκο, και θα κλείσουμε αυτόν τον κύκλο, όπως είπαμε, με το απολυτίκιο της εορτής. Λαμπάδι φόρη παρθένη, την αϊπάζευα, φέτος οδοποιούσε προφητεύους γίνοντος εν πνεύματι το μέλλον να ως καθέου. Θεοτόκος υπάρχουσα προς τον ναό με τα δόξης παρθενικής νηπιώθεν Μανώλης Χατζημάρκος μας έψαλε ένα στοιχειρό των Ένων, «Λαμπαδιφόρη Παρθένη», ενώ ο Θρασίβολος Τανίτσας μας έψαλε το απολυτίκιο των εισοδίων. Η Γέροντα Απόστολος Παύλος λέει: «Ο καυχόμενος εν Κυρίω καυχάστο». Αυτή η καύχηση μπορεί να έχει περηφάνεια? Όχι, πώς να έχει περηφάνεια? Αυτό έχει μια δοξολογία, μια ευχαριστία στο Θεό. Αν θεωρούμε μεγάλη τιμή και ευεργεσία που οικονόμησε ο καλός Θεός να είμαστε χριστιανοί, αυτή η καύχηση δεν έχει περηφάνεια. Όταν κάποιος, ας υποθέσουμε, θεωρεί ευλογία και χαίρεται που ο Θεός οικονόμησε να έχει καλούς, ευλαβείς γονείς, αυτό δεν σημαίνει ότι καμαρώνει κοσμικά, αλλά το έχει ευγνωμοσύνη προς το Θεό. Γέροντα, πολλές φορές με πιάνει ένα παράπονο. Τι παράπονο έχεις? Να, λέω, γιατί δεν αναγνώρισαν τον κόπο μου και μου συμπεριφέρθηκαν έτσι? Όταν κάποιος κάνει κάτι ταπεινά και με αγάπη και δεν βρει αναγνώριση, μπορεί να το έρθει και ένα παράπονο. Αυτό είναι ανθρώπινο. Όχι φυσικά ότι είναι και σωστό, αλλά τότε έχει κανείς κάποια ελαφρυντικά. Αν όμως απαιτεί την αναγνώριση, αυτό είναι βαρύ. Έχει μέσα εγωισμό, δικαίωμα, ανθραπαρέσκεια. Όσο μπορείς να κινείσαι ταπεινά. Ό,τι κάνεις, να το κάνεις με φιλότιμο, για τον Χριστό. Και όχι από ανθραπαρέσκεια και καινοδοξία, για να ακούσεις τον μπράβο από τους ανθρώπους. Όταν ο άνθρωπος δεν δέχεται
τα μπράβο από τους ανθρώπους και εργάζεται μόνο για τον Θεό, τότε ανταμείβεται από τον Θεό και σε αυτή τη ζωή με την άφθονη χάρη του και στην άλλη με τα αγαθά του παραδείσου. Για τη μουσική μας συνέχεια έχουμε αναστάσιμα του όρθρου του Βαρέως από Θεός Κύριος, καθίσματα, αναβαθμούς και κανόνες, από τη φωνή του Λυκούργου Πετρίδη.
Λυκούργος Πετρίδης και αναστάσιμα του όρθρου του Βαρέως Ήχου. Γέροντα, εγώ δεν μπορώ να ξεχωρίσω αν κάτι το κάνω από καθαρό φιλότιμο ή από ανθραπαρέσκεια. Το καθαρό φαίνεται. Όταν κινείται κανείς με καθαρό φιλότιμο, έχει πληροφορία εσωτερική, έχει δηλαδή μέσα του την ανάπαυση, γαλήνη. Ενώ η ανθραπαρέσκεια φέρνει ανησυχία, ταραχή. Γέροντα, μου λέει ο λογισμός πως πέφτω σε πειρασμούς, επειδή η καρδιά μου δεν είναι ολοκληρωτικά δοσμένη στο Θεό. Ναι, κλέβεσαι από την ανθραπαρέσκεια. Προσπάθησε στην κάθε φιλότιμη ενέργειά σου να μην σφινώνεται η ανθραπαρέσκεια, για να έχεις και καθαρό μισθό, χωρίς κρατήσεις από τον ταγκαλάκι, αλλά και περισσότερη εσωτερική ειρήνη. Να εξετάζεις τα ελαττήρια με τα οποία κινείσαι και μόλις αντιληφθείς ότι κινείσαι από ανθραπαρέσκεια, να τη χτυπάς αμέσως. Αν κάνεις αυτόν τον καλό αγώνα, θα αποτοξινωθείς από κάθε κοσμικό ελαττήριο που έχει κέντρο το εγώ. Τότε θα γίνονται όλα καλά και δεν θα έχεις πειρασμούς ούτε εξωτερικούς ούτε δικούς σου εσωτερικούς, αλλά θα έχεις εσωτερική ειρήνη. Περισσότεροι από εμάς γνωρίζουμε ότι την ημέρα των εισοδίων ξεκινάνε οι καταβασίες, το Χριστός γεννάται και μπαίνουμε έτσι βαθύτερα στο κλίμα το Χριστουγεννιάτικο. Ήδη έχουμε μπει με την αρχή της Σαρακοστής μετά το Αγίου Φιλίππου. Γι' αυτό, για τη μουσική μας συνέχεια, θα έχουμε καταβασίες σύντομες. Χριστός γεννάται, τροπάρια αυτών, από την φωνή του Μανώλη Χατζημάρκου. Εν συνεχεία, θα ψάλλω ως καταβασία στο Χριστουγέννο, διότι την ημέρα των εισοδίων του στρατόπου γίνεται η έναρξη και των καταβασιών του Χριστουγέννου. Χριστό
Απολαύσαμε από τον Μανώλη Χατζημάρκο τις σύντομες καταβασίες «Χριστός γεννάτε». Στο σημείο όμως αυτό θα πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι ακούτε την εκπομπή «Μουσιφένιν» εργόδες εστί, μια μουσική εκπομπή που ασχολείται με τη μουσική των αγγέλων, τη βυζαντινή μας μουσική. Υπάρχει μια διαδικτυακή τοποθεσία της εκπομπής που μπορείτε να επισκέπτεστε πληκτρολογώντας τον τίτλο της εκπομπής «Μουσιφένιν». Την επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής έχει ο Παναγιώτης Γαλάνης. Και συνεχίζουμε. Γέροντα, στενοχωριέμαι για τη στασιμότητα που έχω. Θα ήθελα κάθε μέρα να προοδεύω πνευματικά. Ξέρεις τι συμβαίνει καμιά φορά? Μπορεί να θέλουμε να απαλλαγούμε από τα πάθη μας και να γίνουμε καλύτεροι, όχι για να ευαρεστούμε τον Θεό, αλλά για να αρέσουμε στους άλλους. Και εσύ, ας πούμε, θέλεις να γίνεις καλύτερη, να προχωρήσεις πνευματικά. Εξέτασες όμως γιατί το θέλεις? Το θέλεις για να πλησιάσεις περισσότερο τον Θεό ή για να φαίνεσαι καλύτερη από τις άλλες αδελφές? Βιάζεσαι λόγου χάρη να πας στην εκκλησία? Γιατί το κάνεις? Για να είσαι από την αρχή στην ακολουθία επειδή αυτό είναι το σωστό, ή για να πας πρώτη και να λένε οι αδελφές καλά λόγια για σένα? Ο πνευματικός άνθρωπος ενδιαφέρεται να αρέσει στο Θεό, όχι στους ανθρώπους. Αν ήθελα να αρέσω στους ανθρώπους, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν θα ήμουν δούλος του Χριστού. Γέροντα, έχω πάντοτε ένα φόβο, μην ξεπέσω στα μάτια των άλλων, ενώ δεν σκέφτομαι πώς με βλέπει ο Θεός. Πώς θα αυξηθεί ο φόβος αυτός του Θεού? Εγρήγορση χρειάζεται. Σε κάθε σου ενέργεια, ακόμη και στην παραμικρή σου κίνηση, κέντρο να είναι ο Θεός. Στρέψε όλο τον εαυτό σου προς το Θεό. Αν αγαπήσεις το Θεό, ο νου σου θα είναι συνέχεια στο πώς να ευχαριστήσεις το Θεό, στο πώς να αρέσεις το Θεό και όχι στο πώς να αρέσεις τους ανθρώπους. Αυτό πολύ θα σε βοηθήσει να ελευθερωθείς από τις βαριές αλυσίδες της ανθρωπαρέσκειας που σου είναι το εμπόδιο για την ανώτερη ζωή. Και όταν θα χαίρεσαι γιατί ξέπεσες στα μάτια των ανθρώπων, τότε θα γλυκαίνεσαι εσωτερικά από τον γλυκή Ιησού. Για τη συνέχεια θα περάσουμε να ακούσουμε αναστάσιμα πασαπνοάρια και τροπάρια αυτών του βαρέως ήχου από τον Λυκούργο Πετρίδη, και το δεύτερο εθνό με τα μύρων σε ήχο δεύτερο από τον Κωνσταντίνο Πρίγκο. Απολαύστε τους. Oh,
Κωνσταντίνος Πρίγκος μας απέδωσε το δεύτερο Αθηνό, ενώ ο Λυκούργος Πετρίδης ένους του βαρέως ήχου, μετροπάρει αυτόν. Γέροντα, άκουσα κάτι επένους και... και τι έγινε, βρε παιδί μου? Τελείως κούφιο είσαι? Εμάς τι πρέπει να μας ενδιαφέρει? Πώς μας βλέπουν οι άλλοι ή πώς μας βλέπει ο Χριστός? Οι άλλοι θα είναι για μας η κινητήρια δύναμη ή ο Χριστός? Εσύ έχεις σοβαρότητα, μη γίνεσαι λαφρούτσικη. Εμένα πολλές φορές, ακόμη και σοβαροί άνθρωποι, μου λένε κάτι επενετικό και μου έρχεται να κάνω μετό. Γελώ από μέσα μου και το πετώ πέρα. Και εσύ κάτι τέτοια να τα πετάς αμέσως? Είναι χαμένα πράγματα. Τι κερδίζουμε αν μας καμαρώνουν οι άλλοι? Για να μας καμαρώνουν μεθαύριο τα ταγκαλάκια? Όποιος χαίρεται όταν τον καμαρώνει άνθρωποι, κοροϊδεύεται από τους δαίμονες. Οι έπαινοι, είτε κοσμικοί είναι, είτε πνευματικοί, είτε στο σώμα αναφέρονται, είτε στην ψυχή, βλάπτουν όταν ο άνθρωπος είναι βλαμμένος, όταν δηλαδή έχει υπερηφάνεια ή προδιάθεση υπερηφανίας. Γι' αυτό να προσέχουμε, να μην επαινούμε εύκολα τον άλλον, γιατί αν τυχόν είναι φιλάσθενος πνευματικά, παθαίνει ζημιά, μπορεί να καταστραφεί. Οι έπαινοι είναι σαν τα ναρκωτικά. Κάποιος, ας υποθέσουμε, που ξεκινά να κάνει κηρύγματα, μπορεί την πρώτη φορά να ρωτήσει αν το κήρυγμα ήταν καλό, αν πρέπει κάτι να προσέξει, για να μην κάνει κακό στον κόσμο. Οπότε και ο άλλος, για να τον ενθαρρύνει, του λέει: «Καλά, καλά τα είπες, μόνο σε εκείνο το σημείο ήθελε λίγο να προσέξεις». Ή ύστερα όμως, αν έχει λίγη προδιάθεση υπερηφανίας, μπορεί να φτάσει να ρωτάει αν ήταν καλό το κήρυγμα, μόνο και μόνο για να ακούσει ότι ήταν καλό και να αισθάνεται ικανοποίηση. Και αν του πούν «πολύ καλό ήταν», χαίρεται. «Α, λένε, καλά λόγια για μένα», σκέφτεται και φουσκώνει. Αν όμως του πούν «δεν ήταν καλό», στενοχωριέται. Βλέπετε πως με μια καραμέλα επένου τον ξεγελάει το ταγκαλάκι. Στην αρχή ρωτάει με καλολογισμό για να διορθωθεί και μετά ρωτάει για να ακούει επένους και να χαίρεται. Πώς θα μπορέσουμε, γέροντα, να αισθανόμαστε το ίδιο και όταν μας επενούν και όταν μας προσβάλλουν? Αν μισήσετε την κοσμική προβολή, τότε θα δέχεστε με την ίδια διάθεση και τον έπαινο και την προσβολή. Χερουβικό για τη συνέχεια, σε ήχο βαρύ, από τον Χρύσανθο Θεοδόσοπλο. Thank you.
Απολαύσαμε χερουβικό ύμνο σε βαρύ ήχο από τον Χρύσανθο Θεοδωσόπουλο. Γιατί γέροντα νιώθω μέσα μου ένα κενό? Από την κενοδοξία είναι. Όταν επιδιώκουμε να ανεβαίνουμε στα μάτια των ανθρώπων, νιώθουμε μέσα μας κενό. Τον καρπό της κενοδοξίας, γιατί ο Χριστός δεν έρχεται στο κενό, αλλά στην καρδιά του κάθε ανθρώπου. Δυστυχώς, πολλές φορές οι πνευματικοί άνθρωποι θέλουν την αρετή, αλλά θέλουν και κάτι που να τρέφει την υπερηφάνειά τους, δηλαδή αναγνώριση, πρωτεία. Και έτσι μένουν με ένα κενό στην ψυχή τους, το κενό της κενοδοξίας. Δεν υπάρχει το πλήρωμα, το φτερούγισμα της καρδιάς. Και όσο μεγαλώνει η κενοδοξία τους, τόσο μεγαλώνει και το κενό μέσα τους και τόσο περισσότερο υποφέρουν. Γέροντα, πώς θα διώξω τους λογισμούς της κενοδοξίας? Να χαίρεσαι με τα αντίθετα από αυτά που επιδιώκουν οι κοσμικοί. Μόνο με τα αντίθετα των κοσμικών επιδιώξεων θα μπορέσεις να κινηθείς στον πνευματικό χώρο. Στοργή θέλεις? Να χαίρεσαι όταν δεν σου δίνει σημασία. Ζητάς θρόνο? Κάθισε τον εαυτό σου στο σκαμνί. Ζητάς επένους? Αγάπησε την περιφρόνηση για να νιώσεις την αγάπη του περιφρονημένου Ιησού. Ζητάς δόξα? Ζητά ατιμία για να νιώσεις τη δόξα του Θεού. Και όταν νιώσεις τη δόξα του Θεού, θα νιώθεις τον εαυτό σου ευτυχισμένο και θα έχεις μέσα σου τη μεγαλύτερη χαρά από όλες τις χαρές όλου του κόσμου. Βασίλειος Νικολαίδης, σε υμνούμεν και άξονεστη σε ήχο βαρύ του Κωνσταντίνου Πρίγκου, είναι το μέλος που θα περάσουμε να ακούσουμε στη συνέχεια. Oh.
Βασίλης Νικολαίδης λοιπόν μας απέδωσε το Σεμνούμεν σε ήχο βαρύ και το Άξονεστή του Κωνσταντίνου Πρίγκου και με αυτό το μέλος φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Φίλες και φίλοι, θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα, πάντα Θεού θέλοντος, με επίκαιρους ύμνους και φυσικά με τον Γέροντα Παΐσιο συντροφιά. Υπάρχει μια διαδικτυακή τοποθεσία της εκπομπής που μπορείτε να την επισκεφτείτε εάν πληκτρολογήσετε σε οποιαδήποτε μηχανή αναζήτησης τον τίτλο της εκπομπής «Ύμνους υφαίνει ενεργό δεσαστή». Στην επιμέλεια και παρουσίαση εκπομπής ήταν ο Παναγιώτης Γαλάνης. Από την εκπομπή «Ύμνους υφαίνει ενεργό δεσαστή» χαίρετε εν κυρίω πάντοτε. Ύμνους υφαίνει ενεργό δεσαστή. Μια νοσταλγική περιπλάνηση σε βυζαντινούς δρόμους της απαράμιλης ψαλτικής τέχνης. Αναδρομή ύφους και ήθους πάνω σε ψυχής ήχους. Παρουσίαση Παναγιώτης Γαλάνης.